Κύριε Ελιάση, τι ακριβώς προσφέρει η κάθετη μονάδα διάγνωσης καρδιακιακών παθήσεων που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Όμιλος Αφιντέας στα κέντρα του? Την τελευταία δεκαετία, η γενικότερη ιατρική επιστήμη και η διεθνής ιατρική κοινότητα έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα. Οπότε καθετικοποιεί τις μονάδες αντιμετώπισης ανάλογα με το νόσημα. Για την πιο γρήγορη αντιμετώπιση, την πιο έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση και την άμεση. Δηλαδή κερδίζουμε χρόνο, κερδίζουμε αξιοπιστία και την ασφάλεια του ασθενή την κατοχυρώνουμε σε ένα μόνο συγκεκριμένο, δηλαδή θέλω να πω τι εννοούμε μάλλον κάθε μονάδα. Εννοούμε μία μονάδα καρδιακιακών παθήσεων που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο. Επομένως, ένας ο οποίος πάσχει από καρδιακή νόσο, ένας ο οποίος έχει περιφερική αγκιοπάθεια, η νόσο των καροτίδων ή ανευρίσματα, μπορεί στον ίδιο χώρο να διαγνωστεί, να αντιμετωπιστεί και να έχει την απόλυτη και πιο επιστημονική διάγνωση, απόλυτα εξακριβωμένη και με απόλυτη ασφάλεια για τον ίδιο και βέβαια με καλύτερη εξέλιξη στην πορεία της νόσου. Με ποιες τεχνικές μπορεί να επιτευχθεί η αξιόπιστη διάγνωση? Σήμερα η περιχογραφική επικόνηση έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και στα δικά μας κέντρα χρησιμοποιούμε νέες τεχνικές όπως είναι η χρήση των σκιαγραφικών μέσων που αναδεικνύει την νεογκαιογένεση σε αθυρωματικές πλάκες, τις διαφυγές στα νευρίσματα μετά από την αποκατάσταση. Επίσης η ελαστογραφία είναι μια νέα τεχνική και μας δείχνει τη σκληρότητα της αθυρωματικής πλάκας. Η B-flow τεχνική και πάρα πολλές άλλες. Για να μην μακρηγορώ, είναι νέες τεχνικές που όταν εφαρμόζονται στον ίδιο χρόνο, στον ίδιο ασθενή και συνολικά όλες μαζί μας δίνουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Από τη στιγμή που ένας ασθενής υποστεί καρδιακιακό επεισόδιο, σε πόσο χρόνο θα πρέπει να αναζητήσει η ιατρική συμβουλή ούτως ώστε να σωθεί? Τα καρδιακιακά νοσήματα έχουν το εξής. Ο χρόνος είναι ζωή. Δηλαδή όσο πιο γρήγορα κανείς απευθυνθεί και γίνει διάγνωση είτε του εγκεφαλικού επεισοδίου είτε του καρδιακού εμφράγματος, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να μην έχει συνέπειες σημαντικές. Γιατί όπως ξέρετε το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας όλων των κόσμων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν πάμε μέσα σε 3-4 ώρες και αντιμετωπιστεί το ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, στο 90 ή 80% των περιπτώσεων υφίεται η νόσος και αποκαθίσταται πλήρως. Το ίδιο συμβαίνει και με το έμφραγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος πραγματικά είναι εγκέφαλος, σώζει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Ο χρόνος για το μυοκάρδιο σώζει το μυοκάρδιο. Με την ευκαιρία, κύριε Ελιάση, που σας έχουμε σήμερα στο Next Deal, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι το ανέβρισμα το οποίο έπαθε προχθές ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Στατσόπουλος? Θα έχω και κάποια αναφορά στην ομιλία. Αυτό είναι το διαχωριστικό ανέβρισμα της θωρακικής αορτής. Η θωρακική αορτή για διάφορους λόγους ή προδιαθεσικούς ή κληρονομικούς αλλά και κάποιους παράγοντες άλλους όπως είναι το κάπνισμα, η υπέρταση και κάποιοι άλλοι παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για αυτήν την δημιουργία διατείνουν τη θωρακική αορτή πολύ περισσότερο από τα φυσιολογικά της όρια και κάποια στιγμή επειδή το ενδοθήλιο έσοχη τόνας τραυματίζεται ή ρίγνεται εκείνη τη στιγμή από υπέρταση ή από κάποιους άλλους παράγοντες σκίζεται αυτός ο χιτόνας και μπαίνει αίμα μέσα ανάμεσα στους δύο χιτόνες, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει έναν οξύτατο ευνίδιο πόνο και επειδή μεγαλώνει αυτός ο ψευδοαυλός πάει και επιπομματίζει την καρδιά, δηλαδή την πιέζει πάρα πολύ, άρα η καρδιά αρχίζει και δυσκολεύεται πάρα πολύ να δουλέψει. Επομένως δεν είναι ικανή να διοχετεύσει αίμα στον εγκέφαλο και στα υπόλοιπα ζωτικά όργανα. Και εδώ επίσης ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός, γι' αυτό και ο κύριος Στατσόπουλος πραγματικά ήταν πάρα πολύ τυχερός θεωρώ, γιατί όλα γίναν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μια μισή ώρα καθυστέρηση παραπάνω, ίσως θα είχε δραματικές συνέπειες για τον ίδιο.